προχωρούν την ερχόμενη εβδομάδα οι συμβεβλημένοι με τον οργανισμό γιατροί που διαμαρτύρονται για οφειλές που εκκρεμούν ακόμη και από το 2010. Εκτός από την άμεση αποπληρωμή των οφειλών, οι γιατροί διεκδικούν υπογραφή νόμιμων συμβάσεων, όπως τις χαρακτηρίζουν με τον ΕΟΠΗ, και συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, ώστε να συζητήσουν το μέλλον της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σε επίσχυση εργασίας προχωρούν οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΗ από την ερχόμενη εβδομάδα, ανοίγοντας με την απόφασή τους αυτή νέο κύκλο ταλαιπωρίας για τους ασφαλισμένους. Στη διάρκεια της επίσχυσης, οι ασθενείς θα λαμβάνουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών, καταβάλλοντας από την τσέπη τους το κόστος της εξέτασης και έπειτα θα διεκδικούν την αποζημίωσή τους από τον οργανισμό. Εκτός από τα παλιά χρέη που έχει ο ΕΟΠΗ, δηλαδή μας χρωστάει το 2012 το 10% των δεδουλευμένων μας και μας χρωστάει και τις οφειλές που αφήσαν τα άλλα ταμεία που μπήκαν στον ΕΟΠΗ, έχει δημιουργήσει πλέον και καινούργιες οφειλές, καινούργια χρέη. Το 2015 μας έχει πληρώσει μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015. Συνεπώς, τόσους μήνες που είμαστε απλήρωτοι, διεκδικούμε να πληρωθούμε αυτές τις οφειλές και διεκδικούμε να έχουμε και μια σύμβαση. Δεν έχουμε σύμβαση αυτή τη στιγμή. Γίνεται τρίμηνη ανανέωση της σύμβασης και δεν δέχεται ο Υπουργός να δεχτεί να μιλήσει μαζί μας για να έχουμε μια καινούργια σύμβαση. Έτσι, από Δευτέρα ξεκινάμε επίσκεψη εργασίας, που σημαίνει ο ασφαλισμένος έρχεται στα γιατρία μας, θα πληρώνει τα 10 ευρώ, θα παίρνει απόδειξη και θα πηγαίνει, θα την καταθέτει στον ΕΟΠΗ και θα διεκδικεί από τον ΕΟΠΗ τα χρήματά του. Βέβαια, οι ανήμποροι, οι μη ασφαλισμένοι, οι συμπολίτες μας που ζουν στην ενέχεια κτλ., θα μπορούν αυτοί να έρχονται στα γιατρία μας. Έτσι, μιλάμε για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της η Ένωση Γιατρών ΕΟΠΗ, ο οργανισμός υπό την ομπρέλα του οποίου λαμβάνουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ασφαλισμένοι, βρίσκεται σε πλήρη διάλυση, αδυνατώντας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τόσο απέναντι στους ασθενείς, όσο και απέναντι στους γιατρούς, τα εργαστήρια και τα διαγνωστικά κέντρα. Τελευταία φορά μας πλήρωσε τον Φεβρουάριο. Τα δεδουλευμένα του Φεβρουαρίου. Δηλαδή μας χρωστάει Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστος μπαίνουμε σε λίγο. Μας χρωστάει και τα παλιά. Χρωστάει πάρα πολλά λεφτά. Υπολογίζονται γύρω στα 2 δισεκατομμύρια που χρωστάει σε όλους τους γιατρούς και σε όλους τους παρόχους υγείας. Εμείς εργαζόμαστε κανονικά. Και τον Ιούλιο εργαστήκαμε και τον Ιούνιο και τον Μάιο και τον Φεβρουάριο. Εργαζόμαστε κανονικά όλο αυτό το διάστημα. Καταλαβαίνουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά δεν γίνεται να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Οι υποχρεώσεις, τα έξοδά μας είναι ανελαστικά. Πρέπει να πληρώσουμε τον νίκη, πρέπει να πληρώσουμε τα έξοδά μας. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Φεβρουάριο και μετά δεν έχουμε πληρωθεί. Όπως αναφέρουν οι γιατροί, λόγω των capital controls, οι προμηθευτές τους απαιτούν άμεσα την πληρωμή των αναλώσιμων, με αποτέλεσμα η εξυπηρέτηση των ασθενών από τον ιδιωτικό τομέα να είναι σχεδόν αδύνατη με αποκλειστική ευθύνη του ΕΟΠΗ. Εμείς καταλαβαίνουμε τα προβλήματα και του κόσμου, αλλά έχουμε και εμείς τα προβλήματα τα δικά μας. Δυστυχώς, γι' αυτό και δουλέψαμε τόσους μήνες και δουλεύουμε απλήρωτοι. Δεν μπορούμε άλλο. Αυτή τη στιγμή ή θα κλείσουμε ή θα βάλουμε λουκέτο στα ιδιωτικά μας ιατρία, οπότε θα καταρρεύσει το σύστημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το οποίο κατά 80% τουλάχιστον βασίζεται στους ιδιώτες γιατρούς που είναι συμβιβλημένους. Όλοι γνωρίζουμε ότι το παιδί υπολειτουργεί. Οπότε βασίζονται πάνω, ο κόσμος σε εμάς βασίζεται. Τα αιτήματα της Ένωσης Γιατρών ΕΟΠΗ είναι η άμεση αποπληρωμή των οφειλωμένων, υπογραφή νόμιμης σύμβασης με τον οργανισμό και συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, προκειμένου να συζητηθεί από κοινού το μέλλον της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα